Στρέφουμε στον κύριο Ταβερναράκη και στη συζήτηση που αφορά την αντισεισμική θωράκιση των σχολικών συγκροτημάτων του Ηρακλείου. Κύριε Ταβερναράκη, ο πρόεδρος του ΤΕΤΑΚ, για αυτούς που είναι συντονισμένοι αυτή τη στιγμή με την Κρήτη TV, ένα θέμα που προβληματίζει. Είχατε ξεκινήσει την τοποθέτησή σας που λέγατε ότι δεν πρέπει να παγκοβληθούν οι γονείς. Σωστά, ούτε οι μαθητές. Προφανώς αυτό το οποίο λέμε και αυτό το οποίο λέμε πολλά χρόνια εδώ ως τεχνικό μελητήριο και ως τεχνικός κόσμος είναι ότι θα πρέπει τα κτίρια μας, τα δημόσια κτίρια, να ελεγχθούν. Κάτι το οποίο είχε ξεκινήσει από το 2003. Δυστυχώς, γύρω στα 80.000 κτίρια περίπου δημόσια κτίρια περιλαμβανομένων και των σχολικών κτιρίων, αλλά νοσοκομείων και πυροσβεστικών κτιρίων και άλλων δημόσιων δομών, όπου στεγάζονται δομές δημοτικές και άλλες και της περιφέρειας, θα πρέπει να ελεγχθούν. Και αυτό που λέμε ως τεχνικό μελητήριο είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει το μητρό δημοσίων έργων, το μητρό υποδομών. Αντίστοιχα λοιπόν για τα σχολικά κτίρια, το οποίο κρούμε βέβαια τον κόδωνα του κινδύνου, ότι με την έννοια ότι θα πρέπει να ελεγχθούν και φυσικά να ελεγχθούν κατά προτεραιότητα τα κτίρια τα οποία είναι με παλαιότερους αντισεισμικούς κανονισμούς, ώστε να εξυγχρονιστούν και να μπορούν να, εάν και εφόσον χρειάζονται κάποιες παρεμβάσεις, να γίνουν. Κύριε Ταβερναράκη, θέλω να μπούμε λίγο σε κάτι που φαντάζομαι είναι και ερώτημα πολλών γονέων, εκπαιδευτικών αλλά και μαθητών. Επειδή το ρεπορτάζ είναι απόλυτα στοιχειοθετημένο από τον συνάδελφο τον Χριστόφορο τον Παπαδάκη και κάνει και ιδιαίτερη αναφορά σε συγκεκριμένο αριθμό σχολείων. Ως ΤΕΤΑΚ, ποιος είναι αυτός ο αριθμός των σχολείων? Μην μπούμε στη διαδικασία να πούμε ποια είναι αυτά τα σχολεία. Νομίζω ότι οι περισσότερες σχολικές κοινότητες γνωρίζουν από πρώτο χέρι ποια είναι η κατάσταση των σχολικών συγκροτημάτων. Ποια είναι όμως η εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή? Δηλαδή, υπάρχουν και σχολικά συγκροτήματα που έχουν ένα σοβαρότερο πρόβλημα σε σχέση με άλλα όσον αφορά την αντισεισμική θωράκιση? Ακούστε, υπάρχουν τα κτίρια κατηγοριοποιούνται σε σχέση με το πότε κατασκευάστηκαν, η μορφολογία του φορέα τους και φυσικά εάν και εφόσον έχει χρησιμοποιηθεί ο πιο αντισεισμικός κανονισμός έχει χρησιμοποιηθεί. Είναι προφανές ότι τα κτίρια τα οποία είναι πριν του 59 ή πριν το αντισεισμικό του 85, ή τα πέτρινα κτίρια που βρίσκονται κυρίως στην περιφέρεια, τα οποία πιθανόν να χρησιμοποιούνται ως σχολικές μονάδες, είναι προφανές ότι θα πρέπει να ελεγχθούν. Δεν σημαίνει βέβαια ότι έχουν πρόβλημα. Αυτό το οποίο λέμε εμείς είναι και το οποίο έχει προκηρύξει και στη συνεργασία με την πολιτεία, με το υποδομών, το τεχνικό επιμελητήριο και τον ΟΑΣΠ. Θα προχωρήσουμε άμεσα. Αμέσως τον επόμενο μήνα θα φτιαχτεί το μητρό μηχανικών, όπου θα περάσουν τα συνεργεία να κάνουν τις πρωτοβάθμιους ελέγχους σε όλες τις σχολικές μονάδες. Φυσικά τα στοιχεία των σχολικών μονάδων θα τα στείλουν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες αντίστοιχα για τα δημόσια κτίρια. Και τα συνεργεία αυτά θα αναλάβουμε εμείς με συναδέλφους πολιτικούς μηχανικούς, ώστε να περάσουν να κάνουν τους πρωτοβάθμιους ελέγχους. Πόσα είναι αυτά τα σχολεία, κύριε Ταβερναράκη, στο Ηράκλειο? Κοιτάξτε, τα σχολεία του Δήμου Ηρακλείου, που γνωρίζω πάρα πολύ καλά, έχουν, ιδιαίτερα μετά το σεισμό και όλη τη περιφέρεια Ηρακλείου, έχουν ελεγχθεί ουσιαστικά τα περισσότερα μετά το σεισμό του Αρκαλοχωρίου από συναδέλφους μηχανικούς από τις τεχνικές υπηρεσίες. Όμως αυτό δεν είναι ολοκληρωμένος έλεγχος. Ο έλεγχος ο οποίος θα γίνει σε συνεργασία με τον ΟΑΣΠ, όπου θα είμαστε συνδεμένοι online με τον ΟΑΣΠ, όπου θα καταθέσουμε τα στοιχεία, θα καταγράψουμε τα στοιχεία και θα δούμε τι επικινδυνότητα και θα κατηγοριοποιήσουμε την τροτότητα του κάθε κτηρίου, τη σεισμική τροτότητα του κτηρίου, τότε θα έχουμε εικόνα για να πούμε ότι το συγκεκριμένο κτίριο χρήζει ή όχι επέμβαση. Άρα, επειδή είχαμε μία σεισμική δραστηριότητα πολύ έντονη το προηγούμενο διάστημα, θα κάνω μια πονηρή ερώτηση. Εδώ εγώ αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μία ολιγορία και από τις υπηρεσίες της αυτοδιοίκησης γενικότερα, κύριε Ταβερναράκη, γιατί όταν βρισκόμαστε σε ένα τόπο που έχει μία τέτοια καταστροφή και αναφέρομαι στο Αρκαλοχώρι, και εν έτη 2023, μία ανάσα πριν το πρώτο κουδούνι, εξακολουθούμε να μιλάμε για σχολεία χωρίς αντισεισμική θωράκιση, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να χαρακτηρίζεται δεδομένο και όχι απλά αυτονόητο. Κοιτάξτε, το ότι θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο, ξαναλέω, για να μην υπάρξει ανησυχία και όχι μόνο για να κατησυχάσουμε. Είναι σίγουρο ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια επικίνδυνη κατασκευή όπου βάζουμε τα παιδιά μας μέσα. Αυτό είναι δεδομένο. Το θέμα είναι ότι κατά πόσο οι κατασκευές μας αυτές μπορούν σε ένα έντονο σεισμικό φαινόμενο που πιθανό να συμβεί στην Κρήτη, αυτά τα κτίρια θα ανταποκριθούν. Και πρέπει να ανταποκριθούν το 100% των κτίριων. Αυτό είναι το στοίχημα της πολιτείας και αυτό είναι το στοίχημα του τεχνικού επιμελητηρίου. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, αυτοί οι έλεγχοι από το Σεπτέμβριο που θα φτιάξουμε το μητρό, Οκτώβριο θα ξεκινήσουν και μέσα σε ένα εξάμηνο
Μάλιστα, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής αυτό το πρόγραμμα που σας είπα, το οποίο θα πρέπει να ολοκληρωθεί για όλα τα δημόσια κτίρια και τα 80.000 κτίρια σε ολόκληρη την Ελλάδα και αντίστοιχα τα τεχνικά επιμελητήρια να αναλαμβάνουν την ευθύνη αυτή της καταγραφής του πρωτοβάθμιου ελέγχου. Στη συνέχεια, οι Δήμοι βάσει αυτής της καταγραφής θα κατηγοριοποιήσουν αυτά τα κτίρια και θα προχωρήσουν στις επεμβάσεις αν και εφόσον χρειάζονται. Φυσικά, για τα κτίρια όμως στην περιφέρεια της Ηρακλείου που συζητάτε, γνωρίζω ότι η πλειονότητα, αν όχι όλα τα κτίρια, ειδικά τα δημόσια, τα σχολικά κτίρια, έχουν ελεγχθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες, τις τεχνικές υπηρεσίες. Και ιδιαίτερα του Δήμου Ηρακλείου. Άρα, κύριε Ταβερναράκη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι μέσα σε ένα εξάμηνο θα έχουμε έναν ολοκληρωμένο αντισεισμικό έλεγχο στα σχολικά συγκροτήματα του Ηρακλείου που θα φέρουν και μία δεδομένη αντισεισμική θωράκιση. Ακριβώς, που θα έχουμε τα δεδομένα τα οποία θα μας δώσουν εάν χρειάζεται κάποια επέμβαση μικρή ή μεγάλη σε κάποιο κτίριο. Θα σας φέρω παράδειγμα. Ο Δήμος Ηρακλείου έχει προχωρήσει στην αποκατάσταση της Ακαδημίας. Έτσι το γνωρίζουμε όλοι. Είναι μια αντισεισμική θωράκιση ενός κτιρίου, μια αποκατάσταση ενός κτιρίου, το οποίο έχει πρόβλημα. Το Καπετανάκιο, το ίδιο. Το κτίριο το οποίο ήταν το δημοτικό κτίριο, το οποίο ήταν είναι στην πυροσβεστική απέναντι. Δεν θυμάμαι ποιο δημοτικό είναι, που ήταν ένα πέτρινο κτίριο, το οποίο είχε πάρα πολύ μεγάλες ζημιές. Θέλω να πω ότι οι επεμβάσεις σε αυτά τα κτίρια, ιδιαίτερα τα παλιά, οι Δήμοι έχουν κάποια εικόνα. Δεν έχουν εικόνα όπως τα κτίρια της ενδοχώρας, δεν έχουν εικόνα συνολική. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, το στίχημα το δικό μας, το στίχημα της πολιτείας, είναι το αμέσως επόμενο διάστημα να έχουμε την εικόνα αυτή, η οποία θα δώσει την πληροφόρηση αυτή στους Δήμους και στην περιφέρεια για να προχωρήσει στις αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις, εάν και εφόσον χρειάζονται πρόσθετες μελέτες για να γίνουν κάποιες επεμβάσεις σε κάποια κτίρια. Ως πρόεδρος του ΤΕΤΑΚ, πάντως λέτε ότι για να μην υπάρξει πανικός, ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σχολικό συγκρότημα στο Ηράκλειο που να χαρακτηρίζεται ακατάλληλο και κυρίως επικίνδυνο για τη σχολική κοινότητα. Ακριβώς. Αυτό σας διαβεβαιώνω ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Εάν υπήρχε κάτι τέτοιο, έστω και σαν υποψία, είναι δεδομένο ότι θα υπήρξε αμή τι άλλο η πληροφόρηση για αυτό το πράγμα. Αμή τι άλλο ο Δήμος θα είχε επέμβει όπως τα παραδείγματα που σας έδωσα προηγουμένως. Θέλω πάντως να πω ότι η πολιτεία έχει ολιγορήσει. Οι εκάστοτε κυβερνήσεις έχουν αφήσει την πρόταση του τεχνικού μελητήριου τις καλένδες εδώ και πολλά χρόνια. Θα σας πω ότι το 2003, όταν βγήκε η εγκύκλειος για να ελεγχθούν τα 80.000 περίπου δημόσια κτίρια, μέχρι και πριν από λίγο καιρό είχαν ελεγχθεί μόλις 16.000 δημόσια κτίρια ως πρωτοβάθμιο έλεγχο. Αντιλαμβάνεστε την ολιγορία της πολιτείας και την ολιγορία και φυσικά αντίστοιχα των Δήμων και των Περιφερειών που δεν προχώρησαν σε αυτούς τους ελέγχους. Όμως τώρα είναι η ευκαιρία να βάλουμε τα πράγματα σε μια τάξη και να μπορέσουν αυτό το μητρό το οποίο θα φτιαχτεί των δημοσίων έργων και των δημοσίων κτίριων και των δημοσίων και των σχολείων αλλά και των δημοσίων δομών. Πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα πάμε σε ένα βήμα μπροστά όπου θα μπορούμε να γνωρίζουμε τι συντηρήσεις γίνονται στα κτίρια, πότε γίνονται οι συντηρήσεις, σε ποια κτίρια γίνονται επεμβάσεις, ποια κτίρια είναι νεότερα, τα οποία έχουν καινούριους αντισεισμικούς κανονισμούς. Υπάρχουν πάρα πολλά κτίρια, δημόσια κτίρια και σχολεία τα οποία είναι νεότερα έτσι, και έχουν κατασκευαστεί τα τελευταία 20 χρόνια σε ολόκληρο το Δήμο Ηρακλείου. Είναι προφανές ότι αυτά τα κτίρια είναι με καινούριες προδιάγραφες και δεν έχουν πρόβλημα. Μιλάμε για τα κτίρια, γι' αυτό σας μιλάω για την κατηγοριοποίηση των κτιρίων και την κατηγοριοποίηση των σχολείων, των σχολικών μονάδων που θα πρέπει να γίνει. Κύριε Ταβερναράκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ παρά τις δυσκολίες λόγω του ότι είμαι στον δρόμο. Να είστε καλά. Να είστε καλά.